σας διαβάσω ένα ποίημα της συμπατριώτησάς μας, της κυρίας Τσακμακίδου Φωτίου, που αναφέρεται στις γυναίκες της προσφυγιάς. Μιας και η αυριανή ομιλία θα αναφέρεται στη γυναίκη. Της προσφυγιάς γυναίκες πονεμένες, της μοίρας σας ήταν γραμμένο να έρθετε στην Ελλάδα τρομαγμένες, σκληρά και απάνθρωπα βασανισμένες. Τυραννισμένες φτάσατε, πολλές φορές χωρίς τους άντρες. Η κάθε μια περίμενε δικό τους Οδυσσέα, πατέρα, γιο ή αδερφό. Όχι μετάξια υφαίρετα, μόνο καημούς και πόνους, η νοσταλγία άσπρα να τρώει τα σωτικά σας. Στη μόνη η νοσταλγία σας, τα βάσανα υφάρει, να φαίνεται και φαίνατε στη νέα σας πατρίδα. Με δύναμη, με υπομονή, με αντοχή αντρίκια και στήσατε από το τίποτα, με το κυριό καινούριο. Δουλέψατε, πασχίσατε, με την ψυχή στα δόντια, τα χέρια σας ματώσατε, τα ρούχα σας τελειώσατε, γίνατε γέφυρα κυρτή για το πεδίο το διάβολο. Όμως εσείς, αλήγιστες, περήφανες, ολόρθες, βγάλατε άθη και καρπούς, γενιάς ευλογημένες, ρίζες και αχνοχρώματα το αίμα του προγόνου. Μάθατε στα πλαστάρια σας τη γλώσσα, τα τραγούδια, τους χορούς, τις συνήθειες, το ήθος, τις αξίες και ό,τι εσείς διδαχτήκατε στο μακρινό τον πόνο. Τα παιδιά σας τα πήραν, τα κάνανε γιορτάρι. Γιορτάρι από αυτήν τα λευκά μαργαριτάρια, τις ανταλόγια της γιαγιάς, τα δάκρυα της μάνας. Δεν σβήνουν από τη μνήμη μας, ούτε από την καρδιά μας. Γλυκές και αξέχαστες μορφές, μορφές αγαπημένες. Από τον όχθο, από τους καημούς, είστε καθαγιασμένες. Αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες της προσφυγιάς. Στον συμπατριώτη μας τον Θανάση τον Δημανόπουλο να τον ευχαριστήσουμε που επιμελείται το κόλυβο εδώ και 4 χρόνια από τότε που χάσαμε τον Νίκο τον Τζοφανίδη. Προηγουμένως είχαμε τον θείο τον Μιλιάδη τον Παχαρίδη, ανέλαβε ο Νίκος, ο οποίος ερχόταν κάθε χρόνο την Αθήνα, και τώρα τα τελευταία χρόνια ο Θανάσης, ο οποίος Θανάσης είχε και την ευλογία να ασχολήσει το κόλυβο στη Σάντα του Πόντου. Γιατί κάναμε και κόλυβο, όταν λέμε μνημόσυνο, χωρίς κόλυβο δεν εννοείται. Λοιπόν, θα σας πει το λόγιο ο Θανάσης ο Δημανόπουλος. Δεν το ξέρει. Η λύρα υπόκρουση έκανε ο Θεόφιλος Ασλανίδη. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο Θανάσης. Δεν το ξέρετε, δεν το ξέρετε γιατί δεν βρεθήκαμε, αλλά μιας και δώσατε αφορμή εσείς με κάποια, στην εισήγησή σας που είπατε ότι όταν ψάχνουμε να βρούμε σαντέους και τους βρίσκουμε χαιρόμαστε, σας ενημερώνω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε, στην Τεχεράνη της Περσίας, υπάρχει ο Σύλλογος των Ελλήνων της Περσίας, του οποίου τα μέλη κατά 80% είναι σαντέοι, σήμερα. Σας λέω τα επίθετά τους. Αβραάμ Πηλίδης, Ευστάθιος Μουρατχανίδης, Γρηγόριος Γραμματικόπουλος, Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Αλίκη Αντωνιάδου. Σε αυτά τα επίθετα, τα οποία είναι από 3 και από 4 στον καθένα, θα ανιχνεύσετε ενδεχομένως και σε κάποια άλλα, τα οποία Αλιχανίδης, ξέχασα. Αλιχανίδης δεν θυμάμαι το όνομα. Σε αυτά τα επίθετα θα ανιχνεύσετε την ποντιακή καταγωγή και μάλιστα ο πρόεδρος, ο Αβραάμ Πηλίδης, ξέρει ότι είναι και σαντέος. Είναι στο, έχω την διεύθυνσή τους, δυστυχώς έχει απορφανιστεί η κοινότης της Τεχεράνης λόγω των γεγονότων του 79-80, πρόσφατα λέει άρχισαν να επιστρέφουν,
ο πρόεδρος είναι ο Αβραάμ Πυλίδης, αλλά υπάρχει ο ηθήνων νους της όλης υπόθεσης είναι η κυρία Λίκη Αντωνιάδου, η οποία επίσης γνωρίζει, δεν κατέστη δυνατό να μιλήσω μαζί της, η οποία επίσης γνωρίζει ότι είναι σανδέα και ήτανε νεαρή ούσα κυρία επί των τιμών της Φαράχ Ντιμπά. Σκεφτείτε λοιπόν 18 χρονών πλάσμα να είναι κυρία των τιμών, τι κύρους απολάμβαναν κάποιοι δικοί μας συντοπίτες μας σανδέοι που βρέθηκαν στην Περσία από το πάλι ποτέ. Ο κύριος Γραμματικόπουλος που είναι, ο κύριος που έχει συγγενή την κυρία Τιμιανής που είπα, δεν είναι εδώ. Παρθένα, εδώ είναι, κάπου είπα. Την Παρθένα. Λοιπόν, ο παππούς της, της κυρίας αυτής της οποίας συγγενής, α, εσείς εδώ είστε. Για σας. Ο παππούς και ο πατέρας της Παρθένας της Γραμματικοπούλου, όταν οι άλλοι ταξίδευαν στη Ρωσία και έκαναν ταχτσιρούχ στη Ρωσία, αυτός επήγαινε ταχτσιρούχ στην Περσία. Επέμεινε νικές. Υπάρχει, όχι εμπόριο, στήσιμο. Υπάρχουν εκεί, σας είπα, Γραμματικόπουλος Γρηγόριος, λέγεται κάποιος, μακρινός συγγενής, στη Τεχεράνη. Αυτά ήταν πρόσφατη σοδιά και με αφορμή αυτά που είπε η κυρία πρόεδρος. Μέσω χαρτού η συγκέντρωση έγινε από κάποιους απόδημους οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να φτιάξουν ένα συμβούλιο, διότι είναι διωγμένοι και αυτοί από την Περσία, όπως και οι χαρτουμιώτες Έλληνες, τους οποίους γνώρισα από το ΣΚΑ. Και επειδή βρέθηκαν αυτοί, συνέπεσε να γνωρίζω τον πρόεδρο των Εξουδάν Ελλήνων και εκείνος μου είπε, έλα εδώ, αυτό και αυτό με έλεγε ότι αυτοί είναι πόντι. Έτσι ξεκίνησε. Η συζήτηση πέρα από τα ραδιομήθης. Εγώ έχω τελειώσει, μπορώ να παραδώσω. Συγγνώμη, Πρόεδρε, και όποιος άλλος έχει να καταθέσει κάποια μαρτυρία, μπορεί να καταθέσει. Thank you.